Και άρχισε για ουσιαστικά τα νέα σήμερα 23 Δεκάτου του 2022 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί θα ξεκινήσουμε από τι χώρε μα και συγκεκριμένα θα πάμε στην Αμερική και στη Fed τη Αμερική, οι οποίοι οι παρατηρητέ και αναλυτέ υποψιάζονται ότι τον επόμενο μήνα η Fed θα αυξήσει πάλι τα επιτόκια. Και οι περισσότεροι μαντεύουν ότι η αύξηση του επιτοκίου θα είναι 0,75%. Και αυτό, που καταλαβαίνετε, σίγουρα θα ταράξει για λίγο τι αγορέ. Οπότε τον επόμενο μήνα θα ασχοληθούμε προφανώ με το τι θα κάνει η Fed και αν θα ανεβάσει το επιτόκιο. Επειδή όλο ο πλανήτη πιέζει να μην το ανεβάσει, επειδή οι μικρέ οικονομίε θα πληγωθούν πάρα πολύ. παρόλα αυτά και η Fed, όπω ξέρετε, δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να προστατεύσει τη δικιά τη χώρα. Και θα πάμε και στην Αγγλία, η οποία Αγγλία θέλει να εισάγει νέα μέτρα για να ρυθμίσει τι διαφημίσει κρυπτονομισμάτων και να απαγορεύσει τα μη εξουσιοδοτημένα ανταλλακτήρια. Η Αγγλία είναι από τι λιγότερο προχώρε στον κόσμο όσον αφορά τα κρυπτο και γενικότερα πάντα ήταν αυστηρή με τι διαφημίσει κρυπτονομισμάτων. Παρ' αυτά, πρέπει να δούμε με ποια μορφή θα εισαχθούν αυτά τα μέτρα, πώ θα είναι αυτά τα μέτρα και αν εισαχθούν εν τέλει αυτά τα μέτρα. Διότι όπω γνωρίζετε, θεωρώ η Αγγλία αλλάζει κυβέρνηση ανά ένα μήνα και κάτι. Οπότε αυτό δημιουργεί τεράστια αστάθεια σε οτιδήποτε. Και θα πάμε σε hacker και συγκεκριμένα hacker που παραβίασαν τον επίσημο λογαριασμό του ανταλλακτηρίου Gate.io, ενό αρκετά γνωστού ανταλλακτηρίου. Και αυτό που προωθούσαν είναι αυτό εδώ πέρα και καλά το giveaway που, αν είστε μέσα στου 1000 πρώτου, θα πάρετε έτσι απλά 500 δολάρια και αν δείτε το προσωπικό πράγμα λεπτομέρεια το gate.com το gate είναι με ένα καλλιγραφικό θα το πω α, είναι από ένα α από μια άλλη γραμματοσυρά, κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα να μην είναι το α που χρησιμοποιεί το Gate.io και αν πατούσατε μέσα και κάνατε ό,τι σας έλεγε για να πάρετε και καλά αυτά τα 500 δολάρια θα χάνατε μόνο χρήματα. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή στους λογαριασμούς στο Twitter και οπουδήποτε αλλού προωθούν giveaway ειδικά. Σε αυτό το να πω ότι χάρη στι άμεσε κινήσει τη Gate.io έχει ανακτήσει πίσω το λογαριασμό τη και έχει διαγράψει το συγκεκριμένο και καλά giveaway. Και θα πάμε και στην κρυπτοαγορά. Και συγκεκριμένα για άλλη μια μέρα αυτό που θα δούμε είναι ότι η κρυπτοαγορά είναι σταθερή. Και αυτό φυσικά είναι κάτι που δεν μα εκπλήσει. Να είναι σταθερή η κρυπτοαγορά είναι δυνατόν. Αλλά αυτό που τουλάχιστον εμένα με εξέπλησε είναι ότι σύμφωνα με αναλυτέ το bitcoin συγκεκριμένα είναι λιγότερο ασταθή από τι μετοχέ. Διότι και το bitcoin και το ethereum έχουν κουνηθεί 2% πάνω ε κάτω. Και είναι αυτό που βλέπουμε τόσο καιρό. Το bitcoin να είναι λίγο πάνω από 19.000, λίγο κάτω από 19.000. Είναι μια κίνηση δηλαδή ενό με 2% πάνω ή ε Και αυτό είναι κάτι που έτσι κι αλλιώ ήξερα ότι θα γίνει αργά ή γρήγορα. Όσο το bitcoin γίνεται όλο και πιο ευρέω γνωστό και ανεβαίνει η τιμή του και συγκεκριμένα ανεβαίνει το market cap του, που το market cap για να ξέρετε βγαίνει από τα πόσα νομίσματα υπάρχουν, επί τη τιμή και βγαίνει το market cap. Και όσο μεγαλύτερο είναι το market cap, τόσο πιο ακούνητο είναι ένα νόμισμα στην κρυπτογορά, μια μετοχή, οτιδήποτε. Και αργά ή γρήγορα ξέρω ότι το market cap του bitcoin θα πάει στο Θεό, μαζί με την τιμή του προφανώ, και θα είναι το πιο ακούνητο πράγμα στον κόσμο. Αλλά αυτό είναι κάτι που περίμενα να το δω στο μέλλον και όχι τώρα. Παρ' όλα αυτά, το είδαμε κι αυτό. Το bitcoin είναι λιγότερο ασταθή από τι μετοχέ. Και επειδή ξέρω ότι σε πολλού από εσά αρέσουν τα charge, θα πάμε να δούμε αυτό εδώ πέρα από την cryptocurrency και συγκεκριμένα ο λογαριασμό που το ανήρθε είναι του δημιουργού της CryptoQuan. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να τον ακολουθήσετε στο Twitter. Βγάζει πολύ ωραία charts ο κύριος. Και τι βλέπουμε μπροστά μας. Αυτό που βλέπουμε είναι με πορτοκαλί κόκκινη γραμμή να είναι το hash rate στο bitcoin. Το οποίο όλο και ανεβαίνει και ανεβαίνει και είναι σε όλα τα high αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και σε μαύρη γραμμή είναι η τιμή του bitcoin. Και έκανε την εξή διαπίστωση ο κύριος Key Young αν δεν λέω στο όνομά του. Παρατήρησε ότι όταν η τιμή του bitcoin είναι σε all time low και το hash rate είναι σε all time high, συνήθω έρχεται το επόμενο rally. Και αυτό παρατηρείται και τώρα. Η τιμή του bitcoin είναι σε all time low, είμαστε λιγότερο ακίνητοι από τι μετοχέ και το hash rate είναι σε all time high. Οπότε αργά ή γρήγορα, όπω ξέρουμε, ίσω έρθει ένα rally με βάση τα ιστορικά δεδομένα από παλιότερα. Πότε θα γίνει όμω αυτό το rally, κανεί δεν ξέρει. Μια φορά ξέρουμε πότε είναι το επόμενο Halloween στο Bitcoin. Οπότε μπορούμε να ελπίζουμε για εκεί. Για κάτι πιο κοντινό, θεωρώ λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, όχι και ακατόρθωτο. Και θα σα δώσω σημείο να ενημερώσω ότι αν σα άρεσε το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε, παρακαλώ μέσα στα κρυπτο νέα διαστόματι και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε για να βοηθήσετε το κανάλι να ανέβει. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 23 Δεκάτου του 2022. Να σα ενημερώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε του κανάλι αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλος του επεισοδίου να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.